υπάρχει άλλωστε, έτσι, είπε ότι είναι απόφαση της διοίκησης να μην ανανεωθεί η σύμβαση, χωρίς βέβαια να αγγίζει τίποτα από τα ουσιαστικά και τα καυτά που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς επιμείναμε, πήραμε το λόγο διάφοροι εκλεγμένοι και από την ΑΔΔΗ και από τα συνδικαλιστικά όργανα του νομού, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ο βουλευτής του ΚΚΕ που είναι μαζί μας, ο Λεωνίδας Αστολπίδης, και είπαμε ότι είναι αιτία πολέμου και ότι δεν πρόκειται να φύγουμε εάν δεν υπογραφεί η ανανέωση της σύμβασης της συναδέλφισσας. Χαρακτηριστική παρέμβαση του συναδέλφου με τον οποίο βρίσκονται στον ίδιο ακριβώς χώρο δουλειάς, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε το πόσο απαραίτητη και πόσο συγκεντρωμένη και αφιερωμένη είναι στο λειτουργήμα που κάνει. Επίσης, είναι γεγονός ότι η υποστελέχωση και στο ψυχιατρικό νοσοκομείο τσακίζει κόκαλα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία ουσιαστική δικαιολογία, καμία αιτία, ούτε καν από κυβερνητικούς οι οποίοι εφαρμόζουν αυτή την πολιτική για να μην ανανεωθεί η συγκεκριμένη σύμβαση. Προφανώς το ζήτημα ότι το έγγραφο παράπεσε ή ότι η συνάδελφος είχε μεγάλο φόρτο εργασίας και τι να κάνουμε δεν προλάβαμε, δεν αντέχει σε καμία κριτική. Όταν θέλουν προλαβαίνουν και όταν τους το επιβάλλουμε εμείς πάλι θα προλάβουν. Θα φύγουμε από εδώ και η συναδέλφισσα θα έχει σύμβαση.